Πάμε στο πρωτοσέλιδο της On Time, γιατί σύμφωνα με ό,τι διαβάσαμε, με όσα διαβάσαμε στην εφημερίδα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης και η Γεωργία Σιάκαβάρα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Ιερά Μονή του Αγίου Κυπριανού στη Φίλη, εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, εμείς θελήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τους δύο για να δούμε την αλήθεια του ρεπορτάζ. Γιατί όχι την αλήθεια, δεν αναιρώ ότι η Ρενέ Σαραντινού, η οποία το υπογράφει, που είναι μια καταπληκτική συνάδελφος και πάντα έγκυρη, ωραία, θα την έχουμε και σε λίγο μαζί μας, είχε πληροφορίες. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ποια είναι τα συναισθήματά τους την επόμενη μέρα, πώς νιώθουν οι νεόνυμφοι, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, βρήκαμε τον Κωνσταντίνο Πλεύρη στο τηλέφωνο. Θέλω να ακούσουμε τι μας είπε και μετά να ενισχύσει και το ρεπορτάζ η ίδια η Ρενέ, που θα την έχουμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Να ζήσετε καταρχάς για το γάμο σας. Για ποιο γάμο? Μάθαμε ότι παντρευτήκατε. Υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο που αναφέρει ότι παντρευτήκατε. Δεν δημοσιοποιώ την προσωπική μου ζωή. Το διαβάσαμε σήμερα στην εφημερίδα. Δεν το διαψεύδω ούτε το βεβαιώνω. Όμως εμείς γνωρίζαμε την πληροφορία ότι ήταν στα σχεδιά σας να παντρευτείτε με την κυρία Σιάκαβάρα και κυκλοφόρησε σήμερα ότι στη Φυλή έγινε αυτό το event, αν μπορώ να πω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Τι θα κάνετε τώρα τις γιορτές, κύριε Πλεύρη μου, θα πάτε κάποιο ταξίδι? Όχι, δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Λοιπόν, θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί στον Ηλία. Αγάπη μου, τι είπε! Υπέροχο, το είπε. Δεν είναι ιδέα το γάμο. Πω, ήταν τέλειο. Τον καταλαβαίνω τον Ηλία, θα σου πω ότι τι καταλαβαίνω. Επειδή ο Ηλίας βγαίνει έξω και του συναντά συνεχώς σε events, γιατί δεν έχουν. Από τη μέρα που ξέρουμε ότι είναι ζευγάρι, δύο αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτσει ένα βράδυ στο σπίτι. Άρα σου λέει. Ήταν ένα event, αν μπορώ να πω. Μεγάλο μέλλον ο Ηλίας. Ούτε επιβεβαιώνω και μπράβο στον Ηλία μας, ούτε επιβεβαιώνω, ούτε διαψεύδω είναι τα λόγια του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Και αυτό εμένα μου γεννάει διάφορα έτσι, ερωτηματικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή έχει επιλέξει με εξωστρέφεια να μοιραστεί τα πάντα που αφορούν τη σχέση του. Δηλαδή, κυκλοφορούν χέρι-χέρι, ξέρουμε που τρώνε, οι κάμερες είναι εκεί, μιλάει πάντα, δεν προσπαθεί να προστατεύσει κάτι. Το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν θέλει να το δημοσιοποιήσει. Είναι πιο ιερό το συγκεκριμένο γεγονός, υποθέτω. Σου λέει, βγαίνω που βγαίνω σε όλα τα event. Κάνω που κάνω δηλώσεις, λοιπόν, γιατί, μην με δούνε και γαμπρό. Γιατί δεν επιβεβαιώνεις αφού έγινε γιατί κάτι όπως το ήθελες. Γιατί κάνει lifestyle-ίστικα τσαλίμια από τη βλέπω. Πάντως, να προσθέσουμε εδώ πέρα και σας το είχα στείλει χτες συμπτωματικά πριν μάθουμε την είδηση αυτή στο group chat που έχουμε εδώ στην εκπομπή, είναι ότι χτες θα ήταν και η τελευταία εμφάνιση στο θέατρο της κυρίας Σιάκαβάρα στο ρόλο της Γέρμας. Και Γέρμα, Τι γέρμα, τι γέρμα. Ωραία. Μην παρεξηγηθεί. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μου είχαν πει ότι ο κύριος Πλεύρης δεν θέλει να δουλεύει πια. Θέλει να ξεκουράζεται. Θέλει, ναι, γιατί την προσέχει πάρα πολύ. Θέλει να ξεκουράζεται και εκείνη. Άλλο να σε προσέχω, άλλο να μην θέλω να δουλέψεις. Ναι. Θέλει να την αποχωρήσετε, Ελένη μου. Ας πηγαίνει στο θέατρο να τη βλέπει κάθε μέρα. Μία φορά την εβδομάδα έπαιζε. Ακόμα καλύτερα και τόσο. Μία φορά την εβδομάδα. Πόσο χρόνο. Μετράνε τις μέρες. Πόσο χρόνο. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στη Ρενέ Σαραντινού. Έλα, κορίτσι μου, όμορφο και καταπληκτικό. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μας έχεις ανάψει φωτιές. Γεια σου, Ρενέ. Όχι εγώ, όχι εγώ. Οι ειδήσεις, η επικαιρότητα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να τα γνωστοποιούμε, όχι για να βάζουμε φωτιές. Σωστά. Σωστά, ενώ μας έχεις ξεσηκώσει από το πρωί διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της On Time, η οποία αναφέρεται σε αυτό το γάμο. Θέλω να μας πεις λίγο τι ξέρουμε, πώς αποφασίστηκε, πότε έγινε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε σίγουρα, εμείς είμαστε πρώτοι στην On Time που βγάλαμε την είδηση της σχέσης του δεσμού, το ιδίλιο αυτό, του κυρίου Πλεύρη με την κυρία Σιάκαβάρα. Έχω επιστροφή στον ήχο και... Τώρα θα τη φτιάξουμε, αμέσως. Φωνή μου ακούω πολύ έντονα. Λοιπόν, βγάλαμε λοιπόν στην On Time εμείς πρώτη την είδηση της σχέσης αυτής και οφείλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή αυτό ήταν το πλάνο του ζευγαριού, να παντρευτούν. Μυστικά. Ορίστε. Μυστικά, θέλανε να το κρατήσουν. Ότι δεν θα είχε πολύ κόσμο, όπως και δεν είχε. Αυτό ίσχυε. Αυτό ίσχυε από την αρχή. Αυτή ήταν επιθυμία τους. Η αρχική ιδέα, η επιθυμία τους. Ρενέ, ούτε τα παιδιά του κυρίου Πλεύρη.
Μιλώντας με την Τζόρτζια Τσιακαβάρα εχθές, πήρα να της ευχηθώ, να δώσω τις ευχές μου για, για το γάμο, η οποία επί της ουσίας το επιβεβαίωσε δεχόμενη τις ευχές. Μου είπε ότι ήταν όσοι χρειάζονταν δίπλα τους. Δηλαδή ο παπάς, ο κουμπάρος που ήταν ένας φίλος του κυρίου Πλεύρη και... προφανώς κάποιοι λίγοι που δεν ήθελαν να αναφερθούν. Αυτό, παιδιά, είναι τώρα έρχεται και σε συνέχεια, Ρενέ μου, με τις δηλώσεις του γιού του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος είχε αποφύγει να σχολιάσει και τη σχέση του πατέρα του με την κυρία Τσιακαβάρα. Και όχι μόνο αυτό. Οπότε έρχεται και επιβεβαιώνει μία ίσως απόσταση, να το πούμε ευγενικά, μεταξύ του. Μία διαφωνία προς την εξέλιξη αυτή τη σχέση. Την είχε εκφράσει άλλωστε ο Θάνος Πλεύρη. Την διαφωνία και δημόσια για θέματα πολύ πιο σοβαρά που είχαν να κάνουν με το δικαστήριο. Πολύ καλά έκανε. Με κάποιες δημόσιες δηλώσεις. Και πιστεύω, ακριβώς πιστεύω ότι και να είχε προσκληθεί και ο Θάνος Πλεύρης και η Φένια, δεν θα πήγαιναν στο γάμο. Ναι, αυτό τώρα τι να πω εγώ. Υπόθεση. Συμπεράσματα που βγάζουμε. Όχι, μωρέ, όσο ανοίγεις και το κάλεσμα. Και βάζει του τι γνωρίζουμε. Τόσο και διακινδυνεύεις να... Άρα μετά κάνανε κάποια δεξίωση, Ρενέ, ξέρεις κάτι τέτοιο, δηλαδή τελέστηκε ο γάμος. Προς ώρας, επειδή είναι πολύ φρέσκια η είδηση, το μόνο σίγουρο είναι ότι επιφυλασσόμεθα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε επόμενη καινούργια είδηση για το ζευγάρι. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Ξέρουμε γιατί επέλεξαν την Ιερά Μονή του Αγίου Κυπριανού στη Φιλή. Νομίζω ότι εκεί ήταν η επιθυμία τους, χωρίς όμως να εξηγήσουν το γιατί. Εκεί ήταν η επιθυμία τους να γίνει ο γάμος, χωρίς όμως να έχουν δώσει σαφή απάντηση στο γιατί. Απάντηση στη Φιλή. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εμείς μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Πλεύρη και εκείνος μας είπε ότι επιβεβαιώνω ότι διαψεύδω. Απ' την άλλη, εσύ ήρθες σε επικοινωνία με τη Γεωργία Τσιακαβάρα και η ίδια είπε ναι, το κάναμε. Προχωράμε μπροστά, είμαστε μαζί, χαρούμενοι κτλ. Ναι, το κάναν, δέχτηκε τις ευχές με πολύ μεγάλη χαρά. Το επιβεβαίωσε. Okay. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ότι ο γάμος έγινε, φόραγε το νηφικό που παντρεύτηκε η μητέρα της. Α, τι γλυκό. Ναι, πολύ νηφικό δεν χρειάστηκε. Μου είπε να γράψει σε κάποιον γνωστό οικομόδας ή κάποιον γνωστό σχεδιαστή. Γιατί είχε υποσχεθεί στη μητέρα της και ήθελε και εκείνη, ήταν και δική της επιθυμία, να φορέσει το νηφικό της μαμάς της. Τα μαλλιά πώς ήταν, γνωρίζουμε? Τα μαλλιά δεν γνωρίζουμε, αλλά τα μαλλιά δεν γνωρίζουμε αν δεν έρθει στα χέρια μας φωτογραφία η οποία θα μας το επιβεβαιώσει. Γιατί ρε παιδιά, ξέρει κανείς πώς είναι κανονικά τα μαλλιά της κυρίας Τσιακαβάρα. Και μια τεράστια συλλογή από περούκες. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό το μαλλί, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Πώς δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι την αναγγελία, γιατί για να κάνεις θρησκευτικό γάμο πρέπει να έχει πάρει μια αναγγελία. Πώς δεν την πήρε κανείς χαμπάρι που τα ψάχνουν. Μπορεί να μπήκε σε επαρχιακή εφημερίδα. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Σωστά, δεν έχει σημασία που. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, αλλά το έχει κλειστό. Μπορεί να ξεκουράζεται. Ή μπορεί να βλέπει τώρα και να το έχει κλείσει επίτηδες. Ναι. Επειδή είχε και θέατρο, που σου ήταν ίσως η τελευταία παράσταση. Η τελευταία παράσταση. Θα αντικατασταθεί τώρα. Θα αντικατασταθεί μετά. Ο Πλεύρης όμως ξύπνησε νωρίς. Από ό,τι φαίνεται, τελευταία παράσταση. Αν κρίνουμε από αυτά που είπε ο κύριος Πλεύρης, δεν θα ξανακάνει άλλη. Τουλάχιστον όσο είναι παντρεμένη με τον κύριο Πλεύρη. Λοιπόν, Ρενέ μας αγαπημένη, μπράβο για το ρεπορτάζ σου, για το αποκλειστικό σου. Είσαι έτσι και αλλιώς πάντα μια δημοσιογράφος η οποία έχει ρεπορτάζ και έχει και αποκλειστικότητες. Γι' αυτό σε αγαπάμε και σε ξεχωρίζουμε. Και επίσης ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Πολλά φιλιά, καλές γιορτές, υγεία σε όλους, την αγάπη μου. Γεια σου, Ρενέ. Χρόνια πολλά. Πολλά φιλιά. Μόνο ευχάριστα, μόνο χαρές, έτσι. Μόνο γιορτές. Βίωναν θόσπαρτον πάνω απ' όλα.